Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ψηφιακή επικοινωνία. Το κέντρο αποτελεί καινοτόμα σύμπραξη του Διεθνούς Δικτύου Επικοινωνίας Digital Communication Network με το Εργαστήριο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το αντικείμενο του κέντρου είναι γύρω προφανώς από το χώρο της επικοινωνίας αλλά και των νέων τεχνολογιών. Που αφορούν τόσο το διαδίκτυο όσο και τις εφαρμογές, παραδείγματος χάρη στα κινητά τηλέφωνα. Θα αναπτυχθεί, είμαστε στη φάση τώρα της οργάνωσης του χώρου, είναι στα πρώτα του βήματα και η Αντιβρετανία Έρευνας είναι δίπλα στο κέντρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό, η άμεση σύνδεση του κέντρου με μεγάλους φορείς του εξωτερικού. Μεγάλα δίκτυα του εξωτερικού, τα οποία αναμένεται να μας δώσουν και μια προστιθέμενη αξία, να δώσουν καταρχήν στο κέντρο και δευτερευόντως να δώσουν και στο πανεπιστήμιο μας. Με κύριους άξονες λειτουργίας, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, το κέντρο έχει ως στόχο τη δημιουργία εργαλείων και τεχνογνωσίας στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας. Το κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει πυρήνα συνεργασίας μεταξύ εταιριών τεχνολογίας και καινοτομίας, μη κερδοσκοπικών φορέων της ψηφιακής επικοινωνίας και ενεργών πολιτών από όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί ουσιαστικά υπογραμμίζει και αναδεικνύει το ρόλο του Πανεπιστημίου, του Τμήματος Δημοσιογραφίας αλλά και ευρύτερα της Θεσσαλονίκης και της χώρας μας ως κόμβο καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή. Ήδη υλοποιήσαμε το πρώτο εργαστήριο που αφορά την εκπαίδευση των δημοσιογράφων γύρω από ζητήματα έρευνας και επαλήθευσης δημοσιογραφικού υλικού, το οποίο το διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Atlantic Council, ένας από τους παγκόσμιους εταίρους τους οποίους φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη. Πήγε πάρα πολύ καλά και τώρα αναπτύσσουμε το δεύτερο σκέλος, αυτό που αφορά ουσιαστικά την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών που πραγματοποιείται μέσα στο φυσικό τους χώρο. Το χώρο της Επιτροπής Ερευνών, η οποία έχει ένα πολύ σημαντικό έργο και υποστηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ευρύτερα, καθώς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως τόνισε και ο Αντιπρίτανης, και σε αυτό ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις Πριτανικές Αρχές για την υποστήριξή τους. Στόχος είναι να αναδείξει την χώρα μας και την περιοχή μας, αλλά και ειδικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ως κόμβο καινοτομίας. Στο πλαίσιο του Ideas in Action τρέχει ένας διαγωνισμός με στόχο να δημιουργηθεί μια ψηφιακή καμπάνια που θα ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω από το θέμα των ψευδών ειδήσεων. Για πρώτη φορά το Ideas in Action, που είναι το σλόγγαν του Hub, το θέτει σε εφαρμογή και ουσιαστικά πρόκειται να ανακοινώσουμε έναν πολύ δημιουργικό διαγωνισμό που αφορά σε κατάθεση ιδεών για τη δημιουργία ψηφιακής καμπάνιας. Τα θέματα μας είναι η παραπληροφόρηση και το media literacy. Μπορεί ο κόσμος να καταθέσει τις ιδέες του στο email, θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Το email είναι dcnchub@gmail.com έως τις 15 Μαρτίου. Και οι καλύτερες ιδέες θα πάρουν μια μικροχρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Κομβικό ρόλο στη συγκεκριμένη καμπάνια θα παίξει ένας από τους εταίρους του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Facebook, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτήσει την ιδέα για ψηφιακή καμπάνια που θα προκριθεί με μικροπιστώσεις. Η χρηματοδότηση για την καμπάνια θα κυμαίνεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, με τους ενδιαφερόμενους, φοιτητές δημοσιογραφίας και ερευνητές, να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 15 Μαρτίου.